σωματικά είχε ράμφος, έπρεπε να φάει στάρι, καλαμπόκι ή οτιδήποτε άλλη τροφή. Όχι, δεν ήταν περιστέρι φυσιολογικό, αλλά ήταν δείξεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστέρας, όπως λέμε στο τροπάριο. Και το πνεύμα, όχι περιστέρα, αλλά εν είδη περιστέρας, έλαβε το σχήμα της περιστέρας. Πάρα πολλά ερωτήματα γεννώνται, γιατί το Άγιο Πνεύμα διάλεξε να πάρει το σχήμα, το είδος περιστέρας. Για ποιο λόγο? Όπως λέγει ο Χρυσόστομος, καθώς και άλλοι Άγιοι Πατέρες, το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα ειρήνης, αγάπης, καθαρότητας, γι' αυτό ακριβώς ημερότητας, πραότητας, δια τούτο ακριβώς διαλέγει η πρόνοια του Θεού, κάτι οικονομίαν, εν είδη περιστεράς να φανερωθεί η έκδηλη, να γίνει έκδηλη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, εν είδη περιστεράς, επειδή άκακον το ζώον, λέει ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, και επομένως αυτό το πτηνόν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δείξει το Άγιο Πνεύμα. Δυστυχώς δεν έχω μαζί μου εικόνες να σας παρουσιάσω. Έχουμε δει τις εικόνες, σας παστήκαμε σήμερα στο προσκυνητάρι την εικόνα της βαπτίσεως και βλέπουμε πάνω ακριβώς από την κεφαλή του Ιησού Χριστού κατερχόμενη εκ του ουρανού να γράφει μια φωτεινή πορεία υπεριστερά το Άγιο Πνεύμα και να στέκεται πάνω από την κεφαλή του Κυρίου μας ακίνητη, ακριβώς για να δείξει. Τι έννοια έχει λοιπόν αυτή η περιστερά που στέκεται, το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς που στέκεται πάνω από την κεφαλή του Ιησού Χριστού? Έχει την έννοια να δείξει δακτυλοδεικτών, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο πατήρ ο Ουράνιος είναι δακτυλοδεικτών διά της περιστεράς, του σημείου της περιστεράς των Υιών, ώστε όπως λέγει και ο Χρυσόστομος έρχεται το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς την φωνή του Πατρός έλκει το Άγιον Πνεύμα επί των Υιών των βαπτιζόμενων και των δεικνύει, είναι ως πέρα αντί δακτύλου, αντί να χρησιμοποιήσει το δάκτυλο, χρησιμοποιεί για να δείξει, χρησιμοποιεί ο Ουράνιος Πατέρας σαν δείκτη την περιστερά. Σήμερα έχουμε άλλους δείκτες και λέιζερ και φακούς που σημαδεύουμε και σε μια εικόνα που προβάλλουμε δεικνύουμε, επισημαίνουμε κάποιες λεπτομέρειες. Ως δείκτης λοιπόν του Ουρανίου Πατρός είναι το Άγιον Πνεύμα που εν είδη περιστεράς ύπταται εκ του ουρανού και κατέρχεται. Είπαμε πριν ότι η κυβωτός του Νόε μας δίνει την πρώτη, θα λέγαμε, καταπληκτική εικόνα της περιστεράς. Βέβαια, παραλληλίζουν οι Άγιοι Πατέρες την βάπτιση του Κυρίου μας τον Ιορδάνη με την περιστερά του Νόε. Όγδοος ο Νόε σώζει το ανθρώπινο γένος, μάλλον σώζεται δια του Νόε από τον Θεό το ανθρώπινο γένος και διαιωνίζεται. Όγδος θα λέγαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός που σημαίνει ο Θεός σώζει, και όπως η περιστερά εξήλθε από την κυβωτό του Νόε, όμοια η περιστερά το Άγιον Πνεύμα φαίνεται να εξέρχεται από μια άλλη μυστική πνευματική κυβωτό που είναι ο ουρανός, η εκκλησία εν του ουρανού, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Ανοίγει λοιπόν ο ουρανός, δια τούτο είδε ο Ιησούς και ο πρόδρομος και άλλοι πιστοί, όσοι ήταν δεκτικοί αυτών των θαυμάτων. Παρένθεση: κάποιοι στραβοί, κάποιοι ανέστητοι, κάποιοι άπιστοι, κάποιοι που δεν μπορείς να βρεις χαρακτηρισμό, που μας φέρνουν δύο αιώνες πίσω, ένα και δύο αιώνες πίσω, τότε που ήταν η αθεία και ο ηλισμός, πως τα βρήκαν όλα με την ύλη, οργάνωση λέει της ύλης. Ποια οργάνωση της ύλης? Η ύλη αυτοοργανώθηκε και έχουμε ηλεκτρόνια, πρωτόνια, ποσιτρόνια, τούτο, εκείνο, το άλλο, ένας λαβύρινθος, ένα σύμπαν ολόκληρο μέσα στον πυρήνα. Μόνη της ύλη αυτοοργανώθηκε και αποδεικνύεται λοιπόν ότι είναι Θεός ύλη. Πώς είναι Θεός ύλη? Πώς είναι δυνατόν η ύλη να είναι Θεός μόνη της? Άνευ νου, άνευ λόγου, άνευ της δημιουργικής πνοής του Θεού λόγου. Λένε λοιπόν δεν υπάρχει θαύμα, δεν υπάρχουν θαύματα, δεν υπάρχουν αυτά. Και να όμως, ότι οι θαύματα είναι πάμπολα, πάρα πολλά, αλλά όσοι έχουν μάτια βλέπουν.
μπορεί ένας που είναι στραβός να δει τον ήλιο, όσο και να του λες λάμπει ο ήλιος, αστράφτη, γαλάζιος ουρανός, ωραία χρώματα, δεν σε καταλαβαίνει, εάν είναι στραβός. Όπως ακριβώς και αυτός που είναι κουφός, όσο και να του λες μελωδίες, ύμνους, τροπάρια, μουσικές, δεν μπορεί να σε καταλάβει, να σε ακούσει όταν είναι κουφός. Όσοι λοιπόν είναι πνευματικά τυφλοί και κουφοί λένε πως δεν υπάρχουν θαύματα. Αλλά θαύματα υπήρχαν και υπάρχουν και θα αφιερώσουμε και ειδικές ομιλίες και αν μπορέσουμε να βρούμε και τους ειδικούς που έχουν γράψει και βιβλία για θαύματα, τα οποία δεν είναι κατάργηση των όρων της φύσεως, αλλά είναι μια υπέρβαση των όρων της φύσεως. Θαύμα λοιπόν μέγα, ανοίγουν τα ουράνια, όπως λέει ο Χρυσόστομος, για να δώσει ο Κύριος την αίσθηση της άλλης διαστάσεως, της πνευματικής, της αιώνιας πατρίδας, για να δηλώσει ότι και εμείς όταν βαπτιζόμεθα ανοίγουν πράγματι τα ουράνια. Θαύμα, και θα συνεχίσουμε ευθύς αμέσως, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε ευθύς αμέσως. Θεοφάνεια λοιπόν σήμερα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Μιλάμε λοιπόν για το Άγιο Πνεύμα, όχι γενικά περί Αγίου Πνεύματος, αλλά για τη σήμανση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος την ημέρα των Θεοφανίων, την ώρα του βαπτίσεως, της βαπτίσεως, κατά την ώρα που ο Κύριος μας ήταν μέσα στο νερό. Άνοιξε λοιπόν ο ουρανός σαν άλλη κυβωτός και εξήλθε η περιστερά και κάνει ο Χρυσόστομος μία θαυμάσια αντιστοιχία, ένα θαυμάσιο παραλληλισμό. Ο Νόε έστειλε απλώς ένα περιστέρι. Το περιστέρι αυτό γύρισε με κλαδί ελιάς και έδωσε το μήνυμα της ειρήνης, το μήνυμα της καταλλαγής, το μήνυμα της συμφιλιώσεως του Θεού με τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν η περιστερά τώρα, το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς από τον ουρανό, από τον Πατέρα, και έρχεται και σημαδεύει και βαστάζει τροποντινά αντί κλάδου ελέας αυτών των Υιών των αγαπητών και μας προσφέρει τον Υιόν, μας προσφέρει τον Υιόν των ποτέ άσαρκων πλέον σαρκωμένων θεών λόγων θεάνθρωπων, θεανδρικό πρόσωπο ομοιοπαθή κατά την ανθρώπινη φύση προς εμάς, έτοιμον πλέον να αρχίσει το επίσημο δημόσιο έργο για να μας σώσει από την αμαρτία με το λόγο, με τα θαύματα, με το Άγιο Πνεύμα που μας έδωκε, με την σταυρική του θυσία, με την κάθοδο εις εικονάδου, με την Ανάσταση, Ανάληψη και με την Εκκλησία την οποία εθεμελίωσε επάνω στο Σταυρό, στο Ευαγγέλιο του και στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο Άγιο Πνεύμα παροντοποιεί τον Χριστόν, μας τον ερμηνεύει, μας τον αποκαλύπτει, μας τον προσφέρει μυστικά και αληθινά μέσα στα Άγια Μυστήρια και μας τον καθιστά κοινωνών και εμάς κοινωνούς τους αναξίους και αμαρτωλούς του Αγίου Θεού, του Θεού Ανθρώπου του Ιησού Χριστού και έτσι επιτυγχάνεται η σωτηρία μας. Άγιον Πνεύμα λοιπόν, εν είδη περιστεράς, αντί κλάδου ελέας, βαστάζει και δείχνει και προβάλλει ως δείκτης του ουρανίου πατρός των Υιών των βαπτιζόμενων και μας προσφέρει την υιοθεσία. Υιός του ουρανίου πατρός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και σε μας λένε οι πατέρες, όταν βαπτιζόμεθα, φανερώνεται λοιπόν η Αγία Τριάς, γίνεται η βάπτιση στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ακούγεται μυστικά η φωνή του ουρανίου πατρός, ούτως εστίν Υιός μου αγαπητός. Δηλαδή, κατά φύσιν Υιός ο Ιησούς Χριστός ως προς την θεότητα και ως προς την ανθρωπότητα είναι και Υιός της Παρθένου, ως προς την ανθρώπινη φύση, εμείς δε είμαστε κατά θέσιν, κατά χάριν Υιοί του ουρανίου πατρός. Προσφέρεται λοιπόν η υιοθεσία με την περιστερά, η οποία αντί κλάδου ελέας βαστάζει τον Μεσσίαν, τον Χριστόν και τον προβάλλει, τον δείχνει και θυμόμαστε και στην Παλαιά Διαθήκη τον Ισαΐα. Ιδού ο δούλος μου τον οποίον κρατώ, δούλος, όχι με την έννοια των αφρόνων που λένε «Α, η Εκκλησία είναι των δούλων». Ποιον δούλων? Η Εκκλησία είναι των ελευθέρων, αλλά ενώπιον του Θεού όλοι δούλοι είμαστε. Δούλοι Κυρίου, εστώτερα νίκο Κυρίου, είναι όντως ελεύθεροι άνθρωποι οι οποίοι αναπνέουν την χάρη της ελευθερίας μέσα στο Πνεύμα του Άγιον. Ο Χριστός και Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Εκεί υπάρχει πραγματικά η κυριότητα. Εκεί υπάρχει πραγματικά η ελευθερία, η αληθινή,
και η ελευθερία αληθινή δεν είναι να τα σπάνε, δεν είναι να κάνουν τα ρεύλεν πάρτι και βγήκαν κάποιοι αχροί διαφθορείς της κοινωνίας να δικαιολογηθούν και να δικαιολογήσουν για εμπορία αυτές τις εκδηλώσεις που διακινούν. Μας τα πάνε ήδη. Παρένθεση κάνω. Διακινούν ναρκωτικά, σοδομισμό, φαυλότητα, αθλειότητα, πρέπει λέει 24 το 23 να χορεύουνε. Δηλαδή θα φτιάξουμε μια κοινωνία τρελών που θα τους κουρντίσουμε, θα τους βάλουμε νεύτη να τρέχουν να χορεύουν όλη την ημέρα. Ούτε σπουδή, ούτε δουλειά, όχι ύπνο και ξεκούραση, τρέλα. Η κοινωνία της τρέλας. Είναι η εποχή της ψυχαγωγίας, της τρέλας, της αποχαυνώσεως, της ξεχαρβαλώσεως του ανθρώπου και του ανθρωπίνου προσώπου, της διαλύσεως. Δεν θα τους γίνει λοιπόν η χάρης, θα τα χάψει αυτά ο ελληνικός λαός. Άλλο η ξεκούραση, άλλο ένα ξεφάντωμα, άλλο η ψυχαγωγία και άλλο αυτά που κάνουν ρομποτάκια, σαν τα καραγκιοζάκια, αυτά που κάνουν κολοτές, που σβάνουν μέσα μια στήλη και τα κουρδίσουν και κάνουν κολοτούμπες για να φράνουν κάποιους, δηλαδή κάνουν καραγκιοζάκια και πυθικάκια τους νέους δήθεν για να ψυχαγωγηθούν. Λέει αρχίζει η ψυχαγωγική μετά, λέει τις 1, 2, 3, μετά τα μεσάνυχτα. Ενώ επίησε ο Θεός την νύχτα για να ξεκουράζεται ο άνθρωπος, να έχει φρέσκο μυαλό, να έχει δυναμικότητα, να έχει έμπνευση, να έχει χάρη, να δουλέψει την ημέρα στα έργα τα πνευματικά, ηθικά, υλικά, κοινωνικά, τα πάντα, για να μπορεί να αποδώσει, να μπορεί να έχει δυνάμεις. Αυτή σου λέει τη νύχτα λοιπόν ψυχαγωγία μέχρι 6-7 το πρωί και την ημέρα ύπνο σαν τα ζώα τα ναρκωμένα. Αυτή η αθλειότητα λοιπόν δεν διδάσκεται από κανένα πνεύμα, Άγιον Πνεύμα, αλλά από το φίδι του διαβόλου, από αυτούς τους δράκοντες που ποδοπάτησε ο Χριστός και μέσα στο βάπτισμά του, όπως δείχνουν κάποιες εικόνες, τον Χριστό να βαπτίζεται και να θέλουν να ξεπεταχτούν δράκοντοκεφαλές, φίδια, να δαγκώσουν τον Κύριο ως άτρωτον και άδικτον με ήττα, που δεν μπορεί να δαγκωθεί από την αμαρτία, από τον Σατανά, ποδοπατώνται από τα πόδια του Κυρίου μας του βαπτιζομένου και συντρίβονται όπως ακριβώς ακούσαμε και σε ευχές του μεγαλογιασμού και σε πολλά τροπάρια της ακολουθίας του Εσπερινού και του Όρθρου των Θεοφανίων. Εξέρχεται λοιπόν από τον ουρανό της Εκκλησίας το σύμβολο της ειρήνης, όπως μας λέγει πολύ καλά και ο Τερτυλιανός, που κάνει πολύ σοφά μία αντιστοιχία, μία σύγκριση. Από τον ουρανό λοιπόν εξέρχεται η περιστερά, το πνεύμα το Άγιον, το πνεύμα της αθωότητας, της λευκότητας, καθαρότητας, το αμνησίκακο, το ειρηνικό Άγιον Πνεύμα που φέρνει στον άνθρωπο την ευλογία, που τον άνθρωπο τον βοηθεί να χριστοποιηθεί, που αντιστρέφει τους όρους και αντί πτώση οδηγεί στην άνοδο και στην ανάταση την πνευματική και στην δημιουργία. Αντί για την συντριβή οδηγεί στην ανάπλαση, αντίστοιχα από την άβυσο της κολάσεως, από τον άδη, από το κατεστημένο του Σατανά, εξέρχονται οι δράκοντες να φάνε τους ανθρώπους. Είτε με αντίχριστη μουσική, κάποια είδη μουσική σύγχρονης είναι καθαρός, είναι καθώς αντίχριστα, και τα ναρκωτικά και η ατμόσφαιρα υποπνικτική και τα πολλά δεσιμπέλ, όλη αυτή η τρέλα και η κουταμάρα κάνει τους ανθρώπους όχι να ψυχαγωγούνται, έχουν την εντύπωση πως ψυχαγωγούνται, γι' αυτό τα κουρδίζουν λοιπόν, τους ποτίζουν αυτά τα ναρκωτικά, το έκσταζι και τα άλλα και τα άλλα και τα άλλα και τα πάντα σχεδόν. Γι' αυτό και θάνατοι, γι' αυτό και τρελαίνονται και πάνε στο σπίτι και βρίζουν και δέρνουν τους γονείς και λένε θα πετάξουμε, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε και μετά λένε τι πάθαμε, τρελαθήκαμε. Τρέλα διδάσκει η σημερινή κοινωνία. Α, την τρέλα έρχεται να την καταλύσει ο λόγος, έρχεται να την καταλύσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το φίδι λοιπόν είναι η αρχή του κακού, είναι αυτό μέσα στο οποίο μπήκε ο διάβολος και πλάνησε τον άνθρωπο και του χτύπησε το κατοικόνα και καθομοίωση και το οδήγησε στην πτώση. Ενώ η περιστερά, το Άγιο Πνεύμα, έρχεται να χριστοποιήσει, να αναστήσει, να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρωτοτική του κατάσταση. Πραγματικά, η περιστερά είναι σύμβολο μέσα στην Εκκλησία.
Αλλά βλέπουμε, θα πείτε, κάποιες στιγμές, Φερρυππίν, στην πατερίτσα που κρατάει ο επίσκοπος, μεταξύ εφηδιών που είναι έτοιμα να δαγκώσουν, προβάλλει ο σταυρός. Δεν λατρεύουμε τα φίδια, όπως ακριβώς και στον δεσποτικό θρόνο, ο οποίος είναι ο θρόνος που ανέρχεται ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης, όταν χωροστατεί η ιερούργη. Ο θρόνος αυτός συμβολίζει την παρουσία του Χριστού και ο Χριστός πολεμιέται και οι πιστοί και οι κληρικοί πολεμούνται από τα φίδια του διαβόλου, από τους δράκοντες του διαβόλου, από τους ανθρωπόμορφους τερατώδεις, θα λέγαμε αυτούς, τερατώδεις υπάρξεις που θεωρούν πως είναι δυνατόν να υβρίζουν την Εκκλησία, να υβρίζουν τον Χριστό στο πρόσωπο αναξίων κάποτε, και δεν κάνει να αμφιβάλλει πως υπάρχουν κάποιοι ανάξιοι. Αλλά ο σκοπός των είναι να φύρουν θεσμούς, να γκρεμίσουν Εκκλησία, να βλασφημίσουν τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι στον οποίον ανατρέχει η βλασφημία και η ύβρις και ό,τι βρωμερό σαν λάσπη εξαπολύσει οποιοδήποτε εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του κλήρου. Ο κληρικός κατά χάριν είναι. Ανέχεται ο Χριστός να υπάρχουν κληρικοί, αλλά εφόσον ανέχεται ο Χριστός να έχει και αναξίους κάποιους, ελάχιστους έστω κληρικούς, ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που ανέχεται ο Χριστός? Βλασφημεί τον ίδιο τον Χριστό. Δια τούτο, από τον Άδη, από την Άβυσσο, πετάγονται φίδια να δαγκώσουν με εκπομπές, με δυσφημίσεις, με συκοφαντίες, με δολοπλοκίες, με παραποιήσεις. Και αν καλέσουν κάποιους να κάνουν διάλογο, ποτέ δεν κάνουν διάλογο, γιατί έχουν στο νου τους να μπερδεύουν τα πράγματα, να αποστομώνουν, να αφημώνουν την αλήθεια, να παραπλανούν την κοινή γνώμη και να βγάζουν συμπεράσματα αυτά τα οποία έχουν προκατασκευάσει. Και λένε δεν υπάρχουν θαύματα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει. Αυτά θα τα απαντήσουμε εν καιρό με επιχειρήματα και αποδείξεις. Θαύματα δεν υπάρχουν. Τι λέτε, κύριοι? Κύριοι ψευτοψυχολόγοι και ψευτογιατροί της παλιάς κουλτούρας, της, θα λέγαμε, της υλοφροσύνης και του υλισμού. Δεν πάτε να δείτε αν υπάρχουν θαύματα στην Τίνο? Πόσες χιλιάδες αναθήματα κρέμονται που είναι αντίστοιχα θαύματα. Θαύματα. Ένα καραβάκι ασημένιο, ένα ψαράκι ασημένιο. Όταν ενεβολίστηκε ή τρύπησε πλοίο και μπήκε ψάρι να το σώσει από την προσευχή που έκαναν οι ναυτικοί, από την προσευχή και σώθηκε το καράβι και έκανε αφιέρωμα, δεν υπάρχουν θαύματα? Θαύματα, άπειρα θαύματα κάθε μέρα. Όσο και να είμαστε ανάξιοι, όσο και να έχουμε μισοστραβωθεί και δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, υπάρχουν άπειρα θαύματα. Περί αυτών θα μιλήσουμε σε άλλη, σε άλλη ώρα. Το πνεύμα λοιπόν το δαιμονικό εκπροσωπείται στον όφη, τον καταραμένο, τον αρχείο, το μεγάλο, το δράκοντα. Αλλά αυτούς τους ποδοπάτησε τους δράκοντες ο Χριστός μέσα στο νερό του Ιορδάνη. Αλλά πάμε πάλι στον Ιορδάνη. Παρακαλώ να δείξουμε το βίντεο και να βγάλουμε και στη συνέχεια ερωτήματα αν υπάρχουν. Το βίντεο, θα πάμε λοιπόν στον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί να δούμε από τις πηγές του Ιορδάνη μέχρι το σημείο που ο Χριστός βαπτίστηκε. Παρακαλώ το βίντεο. Εδώ είμαστε λοιπόν στις πηγές του Ιορδάνη, στην Πανιάδα. Από εδώ πηγάζει ο Ιορδάνης ποταμός. Υπάρχουν τρεις πηγές του Ιορδάνη, από τον Ερμόν, το όρος Ερμόν. Κοιτάξτε, ορμητικά τρέχουν τα νερά του Ιορδάνη από τις πηγές, από το ένα μέρος των πηγών. Και επειδή είναι πολύ ορμητικά, η νεκρά θάλασσα στην οποία καταλήγουν είναι 1100 μέτρα κάτω από την Ιερουσαλήμ, 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Γι' αυτό κάμουν σε κάποια σημεία κάποια αντιστηρίγματα, κάποιους τείχους στη μέση να κόβουν την ορμή των νερών, και κανείς δεν τολμάει να μπει μέσα στο νερό αυτό, γιατί είναι ορμητικός. Ιορδάνης λοιπόν, Ιορδάν, που σημαίνει, όπως ερμηνεύει και ο Χρυσόστομος, των ποταμών, τον ορμητικό, σημαίνει καταπίπτην, κατέρχεστε. Σαν καταράκτες λοιπόν τρέχουν αυτά τα νερά του Ιορδάνη, τα ευλογημένα από την στιγμή που ο Χριστός κατήλθε στα ύδατα αυτά και βαπτίστη. Ο Ιορδάνης ποταμός διανύχθηκε και πέρασαν από την κήτη του αυρόχισποση οι Εβραίοι όταν γύρισαν από την Αίγυπτο.
τρεις φορές άνοιξαν τα νερά του Ιορδάνη. Άνοιξαν λοιπόν να περάσει ο Ιησούς του Ναβί με τους 12 φυλές του Ισραήλ. Άνοιξαν τα Ιορδάνια αυτά ρήθρα για να περάσουν, για να περάσει στη συνέχεια ο προφήτης Ηλίας. Μετά άνοιξαν για να περάσει και ο Ελισαίος. Ο προφήτης Ηλίας λέγουν ότι ανελήφθη στους ουρανούς ακριβώς στο σημείο εκείνο που θα δούμε τώρα τον Πατριάρχη να ρίχνει τον Τίμιο Σταυρό μέσα στα βεβαιαθόλα, όπως είναι σε μερικά σημεία τα νερά του Ιορδάνη. Το σημείο λοιπόν της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού, αλλά να ακούσουμε και τον ύμνο, και βλέπουμε ότι ψάλλεται τον άματα Ιορδάνια, περιεβάλλου σωτήρ, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον και έκλεινας κορυφήν το προδρόμο. Αφήνει το ένα περιστέρι το σημείο αυτό ένας ιερεύς και ετοιμάζει να αφήσει και το δεύτερο με το τέλος του άλλου τροπαρίου. Σήμερον ο Χριστός εν Ιορδάνη ήλθε βαπτισίνε. Σήμερον Ιωάννης άπτεται κορυφή του Δεσπότου. Εδυνάμεις των ουρανών εξέστησαν το παράδοξο νερό σε μυστήριον. Η θάλασσα είδε και έφυγεν. Ποια είναι η θάλασσα η οποία είδε και έφυγεν? Είναι η θάλασσα, το μέρος του Ιορδάνη που ήταν κάτω προς την Ερυθρά. Είναι το σημείο αυτό της βαπτίσεως λίγο παραπάνω από την Νεκρά θάλασσα, στο σημείο Βίθα Βαρά. Και πηγή σωθέντη και φωτίσατη των κόσμων. Στο σημείο αυτό πετάει και το άλλο περιστέρι ο ιερεύς εκεί και μένει να πετάξει και το τρίτο, το οποίο το αφήνει να πετάξει όταν ψάλεται το κοντάκιον. Επιφάνει σήμερον τη οικουμένη. Και το φως σου Κύριε εσημειώθη εφ' ημάς εν επιγνώση υμνούντας ήρθες εφάνης το φως του απρόσιτον. Τη στιγμή αυτή αφήνει λοιπόν μετά την τρίτη ρήψη του Τιμίου Σταυρού, αφήνει και την τρίτη περιστεράν ο ιερεύς για να μας σημαδέψει, να μας υπομνήσει το γεγονός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Να ακούσουμε παρακαλώ λίγο από τον ύμνο. Και πέταξε λοιπόν και η τρίτη περιστέρα. Είδαμε λοιπόν, φτάνει μέχρι εδώ. Είδαμε λοιπόν και πήραμε και την ευλογία την πατριαρχική από τον χώρο της βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη τον ποταμό. Ευλογία λοιπόν από όλους τους Μητροπολίτες, από όλους τους ιερείς που εβάπτισαν τον Τίμιο Σταυρόν στα Άγια Ύδατα. Ευλογία από τον Άγιον Θεόν τον Επιφανέντα, επεφάνει η χάρις του Θεού, επεφάνει ο Υιός του Θεού, επιφάνεια, θεοφάνεια. Επιφάνει η χάρη του Θεού, η σώζα πάντα των κόσμων. Και φυσικά βλέπουμε, επειδή η ώρα συμπληρώνεται, σε 2-3 λεπτά το πολύ πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Η περιστερά υπάρχει λοιπόν σε πολλές συμβολικές εικόνες στην εκκλησία μας, στην Αγία Τριάδα, μια εικόνα που είναι αμφισβητούμενη βέβαια, άλλη φορά να μιλήσουμε για αυτή την εικόνα. Η περιστέρα είναι στο τρισκέλιο, τον αλόγιο που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην εκκλησία, είναι στην ωραία πύλη, στον Άβωνα, είναι η περιστέρα στις τοιχογραφίες, είναι σύμβολο λοιπόν καθαρτικής ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, στις φιάλες, στους λωτήρες που πλένουν τα χέρια πρώτη του Ιερού Ναού. Και βέβαια η περιστέρα δεν λείπει και από τις συμβολικές παραστάσεις των ειρηνιστών. Βάζουν λοιπόν ένα πουλάκι, περιστεράκι με ένα κλαδάκι, σου λέει πάει, η ειρήνη έγινε πραγματικότητα. Ποια ειρήνη να γίνει πραγματικότητα? Η ειρήνη όταν σπέρνεται ο πόλεμος, όταν σπέρνεται το μίσος, όταν σπέρνουν τον εγωισμό τους, όταν σπέρνουν τα συμφέροντά τους για να θερήσουν τις θύελες των πολέμων, όταν ετοιμάζουν τα όπλα, πουλούν λοιπόν και δίνουν να σκοτωθούν ο κόσμος, πουλούν τα όπλα τα παλαιότερα επειδή έχουν φτιάξει πιο δυνατά όπλα, μας εμπέζουν. Εάν λοιπόν δεν έρθει το Άγιον Πνεύμα, εάν δεν επιτρέψουμε το Άγιον Πνεύμα, η περιστερά του Άγιου Πνεύματος να πετάξει στο νου, στην καρδιά μας,
να μας οδηγήσει, να μας φωτίσει, αν δεν ανοίξει ο ουρανός της καρδιάς μας, όπως σήμερα ο ηλιόλουστος αυτός ουρανός που έλαμψε το φως του φυσικού ήλιου και μας έδωκε την αίσθηση του πνευματικού ήλιου του Χριστού που βαπτίστηκε και μας έδωκε την αίσθηση της φωτιστικής χάριτος του Άγιου Πνεύματος. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν φωτίσει το νου, την καρδιά, δεν οδηγήσει το θέλημα των ανθρώπων, δεν συντρίψει τον εγωισμό των μεγάλων, των αρχόντων του κόσμου, των κέντρων αποφάσεως που έχουν στο καστρό τους να χτυπήσουν ορθοδοξία, να χτυπήσουν ελληνικότητα, να χτυπήσουν τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, να σβήσουν τον Χριστό. Και φυσικά δεν κατηγορούν Βούδα, δεν κατηγορούν τον Μωάμεθ, μόνο Χριστό κατηγορούν, επειδή είναι βαλμένοι οι αντίχριστοι να φύρουν την Εκκλησία. Αλλά όσο και να αφήρουν την Εκκλησία, σκληρών προς κέντρα λακτίζει. Η Εκκλησία είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι του Χριστού και φυσικά υπάρχει και θα υπάρχει αιώνια. Αιώνια λοιπόν θα εορτάζουμε την βάπτιση του Χριστού, θα χαιρόμαστε. Σήμερα έκανα θεοφάνεια στα Νέα Παλάτια στον Οροπό και κάναμε μια θαυμάσια εκεί λιτανία, μια πομπή με τα μουσικής, με στολές παραδοσιακές, αγόρια και κορίτσια, και πάνω από 50 μέχρι 100.000 κόσμος είχε μαζευτεί εκεί στην προβλήτα. Πολύ θαυμάσια λοιπόν ήταν τα Άγια Θεοφάνεια σε όλη την χριστιανοσύνη, σε όλο τον κόσμο. Ζει Κύριος ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα ήθε να φωτίσει τον κόσμο, να φωτίσει το νου, την καρδία, να οδηγήσει την θέληση, το λόγο, το έργο, τον βίο μας, όλους αυτούς που κυβερνούν, αυτούς που κυβερνώνται, την εκκλησία μας, τα μοναστήρια μας, την οικογένεια, την νεότητα, να πάψουν όταν να πηγαίνει να ζητάει ψυχαγωγία στα θολά νερά, να πάψουν οι μητέρες να αρνούνται την ευλογία της παιδοποιίας. Ήθε λοιπόν ο Επιφανής Χριστός και το Άγιον Πνεύμα και ο Πατήρ Ουράνιος, η Αγία Τριάς, να μας χαρίσει υγεία ψυχική και σωματική και ευλογία, πάσαν ευλογία υλικήν και πνευματική, και τα δύο συνδυάσει η Ορθοδοξία μας, και την ύλη και το πνεύμα, και το σώμα και η ψυχή αποτελούν τον άνθρωπο, και ο κόσμος είναι μια χαρά, μια ευλογία όταν υπάρχει η αγάπη, η καλοσύνη, η χαρά και η χάρη του Άγιου Πνεύματος. Χρόνια πολλά!